Η παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, παρότι δεν έχει τύχει ιδιαίτερης δημοσιότητας και σίγουρα όχι της ίδιας προβολής που την χάνουν άλλες πρωτοβουλίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, δεν είναι ωστόσο καθόλου ασήμαντη και δευτερεύουσα, κάθε άλλο. Τόσο η περίοδος που επιλέγεται για την νομοθέτηση, όσο και το ίδιο το περιεχόμενο, δείχνει την προσήλωση της κυβέρνησης να επισπεύσει την υλοποίηση μιας σειράς αντιλαϊκών στόχων, με το μάτι κυρίως στραμμένο στη δημιουργία του κατάλληλου φιλεπενδυτικού περιβάλλοντος. Και σε αυτό βεβαίως προσαρμόζεται και με μεγάλη μάλιστα αποδοτικότητα η δικαιοσύνη σε όλους τους κλάδους της, θα αναφερθώ εκεί παρακάτω. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει δύο βασικούς άξονες εντελώς διαφορετικής θεματικής, που για ακόμα μια φορά στριμώχνονται κάτω από τον ίδιο τίτλο του νομοσχεδίου. Απ' τη μια για το ενέχειρο απαιτήσεων και απ' την άλλη για τον τρόπο διορισμού της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Και συμπληρώνεται βεβαίως και διάφορες διατάξεις για το κτηματολόγιο, θα αναφερθούμε στα κατάρθρων γι' αυτά. Ιδιαίτερα για το δεύτερο θέμα, που έχει συνολικότερο ενδιαφέρον και προεκτάσεις, δηλαδή για το ζήτημα του τρόπου διορισμού της ηγεσίας της δικαιοσύνης, θεωρούμε τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία όχι μόνο επιφανειακή και μακριά από την πάγια και υπερώριμη διεκδίκηση για την πάυση επιτέλους του διορισμού της ηγεσίας της δικαιοσύνης από την εκάστοτε κυβέρνηση, αλλά είναι μια πρωτοβουλία και βαθύτατα υποκριτική, ψευδεπίγραφη, που φτάνει να γίνεται και προκλητική. Οπωσδήποτε δημιουργεί ερωτηματικά η χρονική συγκυρία της νομοθετικής πρωτοβουλίας, γιατί τώρα, τι εξυπηρετεί, τι κρύβεται από πίσω και πώς συνδέεται βεβαίως και με τη συνολικότερη σκανδαλολογία της περίοδου και τα διάφορα, τις διάφορες πιέσεις που ακούγονται. Οι διακηρύξεις περί υπεράσπισης του κράτους δικαίου που επιστρατεύει η κυβέρνηση όχι μόνο είναι κούφια λόγια, αναφορικά και με τη συγκεκριμένη προτινόμενη ρύθμιση, αλλά εντάσσονται στη διαχρονική φενάκη που καλλιεργούν οι αστικές δυνάμεις για τη δίθεν ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, ενώ αφορούν και τις σύγχρονες ανάγκες για την ενδυνάμωση του αστικού κράτους, οι συνθήκες όξυνσης των ανταγωνισμών, αλλά και της ίδιας της ταξικής πάλης. Σε συνθήκες που γιγαντώνεται η λαϊκή οργή και η αγανάκτηση και δυναμώνει το ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης αντιλαϊκής πολιτικής από ευρύτερα εργατικά και λαϊκά στρώματα, χρειάζεστε που και που να επικαλείστε τη δίθεν υπεράσπιση του κράτους δικαίου για να κατευνάζετε κατά κάποιο τρόπο τις όποιες αντιδράσεις. Ξέρετε όμως, κύριοι υπουργοί, δεν είμαστε χθεσινοί, υπάρχει πολύτιμη πείρα. Ξέρουμε ότι συνήθως και με τέτοιες ρυθμίσεις έρχεστε σίγουρα να λύσετε και δικά σας ζητήματα στις σχέσεις σας με την ηγεσία της δικαιοσύνης. Πάντως, η συνεχής επίκληση του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας, της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και άλλα παρόμοια είναι γνωστό ότι πάντα κλιμακώνεται σε συνθήκες όξυνσης και ρευστότητας, επιδιώκοντας ανάμεσα στα άλλα και την ενσωμάτωση και την εκτόνωση της δίκαιης λαϊκής οργής. Όμως αλλάζει η προτινόμενη ρύθμιση την ουσία και το ζητούμενο για το διορισμό της ηγεσίας της δικαιοσύνης από την εκάστοτε κυβέρνηση, την οποία το κόμμα συστηματικά καταγγέλει? Όχι. Αφού παραμένει η αποκλειστική ευχέρεια στον εκάστοτε Υπουργό Δικαιοσύνης και την εκάστοτε κυβέρνηση στην τελική επιλογή και το διορισμό της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων. Βεβαίως, προβλέπεται ότι ο Υπουργός, προτού διατυπώσει την εισήγησή του προς το Υπουργικό Συμβούλιο, πέρα από τη γνώμη της διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής, θα παίρνει άλλη μια απλή γνώμη από την Ολομέλεια του Οικείου Δικαστηρίου. Η Ολομέλεια θα συνεδριάζει στη Συμβούλιο και θα ψηφίζει σε μυστική ψηφοφορία, όμως η γνώμη της αυτή είναι δεσμευτική? Στην πραγματικότητα, η επιλογή παραμένει επί της ουσίας στο Υπουργικό Συμβούλιο, καθώς τίποτα δεν δεσμεύει τον Υπουργό να λάβει υπόψη του την πρόταση των δικαστών. Έτσι, ενώ ως πρόεδρος του κάθε δικαστηρίου μπορεί να επιλεγεί ένας από τους 10 αρχαιότερους δικαστές,
Ακόμα και σε αυτό, οι δικαστές μέσα από την απόφαση της ολομέλειάς τους μπορεί να προτείνουν έως και 5 για τη θέση του Προέδρου. Και ο Υπουργός βεβαίως και σε αυτή την περίπτωση έχει ο ίδιος την επιλογή του ποιος από αυτούς θα προταθεί για Πρόεδρος, πέρα από το ότι τυπικά δεν τον εμποδίζει και τίποτα να προτείνει κάποιον που δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτούς τους 5 που προτείνονται από την ολομέλεια. Τελικά τι κάνετε, προσδίδεται μια εσάνς αμεροληψίας υποτίθεται στην επιλογή, αλλά το παιχνίδι παραμένει στημένο και στα μέτρα σας. Στην πρόσφατη συνταγματική αναθεώρηση καταθέσαμε ολοκληρωμένα την πρότασή μας για την εκλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης από ευρύτερο εκλεκτορικό σώμα κλπ. Μια πρόταση η οποία μάλιστα συναντά και τη μεγάλη αποδοχή στην πλειοψηφία των δικαστικών λειτουργών, καθώς είναι πλέον ένα υπερώριμο αίτημα. Καταθέσαμε αυτή την πρόταση, έχοντας βεβαίως πλήρη επίγνωση ότι η αστική δικαιοσύνη δεν μπορεί να είναι πραγματικά ανεξάρτητη από τις στρατηγικές επιδιώξεις του κεφαλαίου. Γι' αυτό βεβαίως και διαχρονικά ντύνονται με τη βούλα της νομιμότητας βασικές αντιδραστικές επιλογές της εκάστοτε κυβέρνησης. Όμως κάθε αστική κυβέρνηση δεν αρκείται σε αυτό, επιδιώκει να ελέγχει και η ίδια την ηγεσία της δικαιοσύνης, γι' αυτό αρνείστε πεισματικά να δεχτείτε την πρόταση του ΚΚΕ, τόσο η Νέα Δημοκρατία σήμερα, όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά βεβαίως, που ήταν στην κυβέρνηση, στην προηγούμενη προτείνουσα αναθεωρητική βουλή, όσο και το ΠΑΣΟΚ που τώρα σας καταγγέλουν για τη διαπλοκή κλπ. Ποτέ δεν έκαναν αποδεκτό αυτό το υπερώριμο αίτημα όχι μόνο του ΚΚΕ αλλά και των ίδιων των δικαστικών λειτουργών να πάψει ο διορισμός της ηγεσίας από την εκάστοτε κυβέρνηση, γιατί βεβαίως όλοι σας επιδιώκετε να διατηρείτε τους ανάλογους μοχλούς πίεσης στην ηγεσία της δικαιοσύνης, αφού είναι γνωστό ότι αυτούς τους αρμούς της εξουσίας πολύ τους αγάπησαν. Τώρα σε σχέση με το βασικό κορμό του νομοσχεδίου που αφορά τον εξυγχρονισμό, όπως λέτε, του θεσμικού πλαισίου για το ενέχειρο. Και αυτό εκφράζει τη σταθερή προσήλωση της κυβέρνησης και του Υπουργείου Δικαιοσύνης να εξυπηρετήσει τη λεγόμενη αναπτυξιακή δυνατότητα χρηματοδοτικών, ασφαλιστικών, πιστωτικών εργαλείων στο όνομα διευκόλυνσης των συναλλαγών και της δημιουργίας βεβαίως του φιλικού επενδυτικού κλίματος. Είναι απολύτως αποκαλυπτική για άλλη μια φορά η αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, όπου σημειώνεται χαρακτηριστικά. Στην Ελλάδα παρατηρείται σήμερα γενικότερη αδυναμία στην τομέα της παροχής πίστωσης και δυσχέρεια στους τρόπους χρηματοδότησης μέσω της παροχής εξασφαλίσεων σε κινητά, συνθήκες οι οποίες δημιουργούν περιορισμένη πρόσβαση σε επίστωση. Έτσι, ο εξυγχρονισμός αποβλέπει σε ένα μοντέλο πιστώσεων ανάλογο των ευρωπαϊκών και διεθνών καλών πρακτικών. Ποιες είναι αυτές οι καλές πρακτικές και ποια είναι τελικά η βασική επιδίωξη? Βασική επιδίωξη είναι η άμεση και ολοκληρωτική εξασφάλιση των δανειστών και κυρίως των τραπεζών, άλλων επιχειρηματικών συμφερόντων, αλλά ακόμα και του ίδιου του αστικού κράτους, για να μπορούν να εισπράττουν γρήγορα, αποτελεσματικά και χωρίς ιδιαίτερες διαδικασίες χρονοφόρες και κοστοφόρες βεβαίως κάθε απέτησής τους. Στην πραγματικότητα εκμηδενίζεται κάθε ασφαλιστική δικλίδα για τους οφειλέτες. Διαμορφώνεται επί της ουσίας ένα είδους εισπρακτικός, κατασταλτικός και τρομοκρατικός, αν μου επιτραπεί η έκφραση, μηχανισμός που μπορεί να εξυπηρετήσει ποικίλες ανάγκες είτε για την εισπρακτική ικανότητα του αστικού κράτους, είτε για τη ληστρική επιθετικότητα των τραπεζών και άλλων πιστετών, σε βάρος των εργατικών και λαϊκών οικογενειών, και βεβαίως αξιοποιείται αυτός και στο πλαίσιο των διάφορων επιχειρηματικών ανταγωνισμών με επιμέρους ρυθμίσεις που εισάγεται. Οφείλουμε βεβαίως να σας αναγνωρίσουμε και μια σχετική συνέπεια. Και σε αυτή την νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, βασικός συνομιλητής και συμβουλάτορας της κυβέρνησης, από όπου λάβατε την τεχνική βοήθεια, όπως λέτε, είναι η Παγκόσμια Τράπεζα. Συγχωνεύσεις καταργής δικαστηρίων στο δικαστικό χάρτη, αλλαγές στην ακυρωτική δίκη, στην ποινική δικαιοσύνη, στο ενέχειρο και στον αστικό κώδικα τώρα, υλοποιείται κατά γράμμα
ο στόχος για την εν γέννη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και τη συνεπακόλουθη βελτίωση στη διεθνή κατάταξη της χώρας του επιχειρήν, όπως χωρίς περιστροφές σημειώνει η αιτιολογική έκθεση, με την υπογραφή και τις κατευθύνσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας. Για να φτιάχνετε βεβαίως μια δικαιοσύνη παράγοντα εμπιστοσύνης επενδυτών και επιχειρηματιών, όπως έχετε κατ' επανάληψη διαμηνήσει, αλλά ταυτόχρονα εχθρική, ακριβή και απροσπέλαστη για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα. Το προτινόμενο πλαίσιο, βεβαίως, ελέγχεται ακόμα και για την νομοτεχνική σκοπιμότητα και τις προεκτάσεις του, αφού ουσιαστικά τροποποιείται τον αστικό κώδικα και το σύστημα του ενεχείρου και την όποια αντίστοιχη νομολογία έχει διαμορφωθεί με τέτοιου είδους διαδικασίες. Και με τον τρόπο που γίνεται, βεβαίως, δεν είναι και καθόλου βέβαιο ότι στην πράξη δεν θα παρουσιαστούν κενά, προβλήματα, ερμηνευτικά και πρακτικά. Θεωρητικά, βεβαίως, το ενέχειρο συστήνεται με συμφωνία των μερών και στηρίζεται στη συνένεση του οφειλέτη. Όμως είναι γνωστό ότι αυτή η συνένεση προφανώς δεν παρέχεται σε συνθήκες ελεύθερης επιλογής, ουσιαστικά εκβιαστικά επιβάλλεται και συχνά στο όνομα της συναλλακτικής βεβαίως πολιτικής των τραπεζών. Κάτι σαν τις προσημειώσεις υποθηκών στα στεγαστικά δάνεια που εγγράφονται βεβαίως με τη συνένεση του οφειλέτη και τελικά φέρουν τους μαζικούς πληστηριασμούς της λαϊκής κατοικίας. Όπως γίνεται αυτές τις μέρες με το σπίτι της πρωταθλήτριας ο Παρολυμπιονίκη ατόμου με αναπηρία στην Ελευσίνα, τις οικογένειες με παιδί με βαρύ αυτισμό στον Κολονό ή στην Πετρούπολη που φτάνουν να πάρουν το σπίτι λαϊκής οικογένειας με διαφορά μόλις 6.000 ευρώ για να το δώσουν πεσκέσεις σε, εταιρεία τουριστική. Υποθέσεις όλες που ξεσήκωσαν κύμα μαζικής αλληλεγγύης που έγιναν για άλλη μια φορά ασπίδα προστασίας στα σπίτια του λαού. Ο καθένας άλλωστε, ακόμα και ο μη ειδικός, αντιλαμβάνεται ότι με την προτινόμενη απλούστευση των διαδικασιών επιδιώκεται στην πράξη η παράκαμψη της διαδικασίας της κατάσχεσης χείρα τρίτου για να αποφεύγονται, όπως λέτε, οι καθυστερήσεις. Η εκτέλεση του ενεχείρου που περιγράφεται στο άρθρο 9 είναι απολύτως αποκαλυπτική. Επίσης χαρακτηριστική είναι η δημιουργία του νέου ηλεκτρονικού μητρώου. Φυσικά δεν είμαστε αντίθετοι εξ αρχής της διατυπώς δημοσιότητας. Ωστόσο, χρειάζεται να παρατηρήσουμε πως για άλλη μια φορά η τεχνολογία και οι ψηφιακές δυνατότητες αξιοποιούνται όχι για να ικανοποιούνται βέβαια οι εργατικές λαϊκές ανάγκες, αλλά για να θωρακίζεται η καπιταλιστική οικονομία, να επιταχύνονται στην πραγματικότητα, να διευκολύνονται οι διαδικασίες κατάσχεσης της λαϊκής περιουσίας. Και μιας και μιλάμε για το κτηματολόγιο και τις ηλεκτρονικές εφαρμογές, κύριε Υπουργέ, να αξιοποιήσουμε αυτή την συνεδρία για να σας ρωτήσουμε για άλλη μια φορά. Τι μέτρα σκοπεύετε να πάρετε για την τραγική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στα κτηματολογικά γραφεία? Γιατί ναι μεν η κατάθεσή τους γίνεται ηλεκτρονικά και εκεί βεβαίως με δυσχέρειες στη σχετική πλατφόρμα, αλλά η διεκπεραίωσή τους που απαιτεί το κατάλληλο υπαλληλικό προσωπικό συνεχίζει να καθυστερεί υπερβολικά. Ο έλεγχος και η καταχώρηση των συμβολέων και των πράξεων μπορεί να διαρκέσει ακόμα και πολλούς μήνες, ίσως και χρόνο. Αντίστοιχες δυσκολίες και στις συναλλαγές στις εφορίες, για παράδειγμα στο Κέντρο Φορολογίας Κεφαλαίου της Αττικής κλπ. Η αποκλειστική ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων και αιτήσεων δεν επιτρέπει καμιά ζωντανή επαφή με υπάλληλο για διευκρινήσεις, ούτε φυσικά για τον υπολογισμό του χρόνου διεκπεραίωσης, καταθέτεις και περιμένεις χωρίς να γνωρίζεις πότε, αν και πώς θα τελειώσεις. Στα τηλέφωνα δεν απαντά κανείς και δικηγόροι και συναλλασσόμενοι βρίσκονται σε απόγνωση. Αυτό είναι το ηλεκτρονικό, η ψηφιακή σας διακυβέρνηση. Καταληκτικά, με τις προτινόμενες ρυθμίσεις θεωρούμε ότι εξυπηρετούνται ποικίλες στοχεύσεις. Εμείς βεβαίως τοποθετούμαστε από τη σκοπιά των αρνητικών επιπτώσεων που αυτές θα έχουν στα εργατικά και λαϊκά στρώματα, γιατί στην πραγματικότητα αποδεικνύεται ότι θέλετε να βάλετε στην αγορά των εξασφαλίσεων των πιστωτών όχι μόνο τα σπίτια του λαού, αλλά και κάθε κινητή περιουσία. Αναρωτιόμαστε πραγματικά
μέχρι πού θα φτάσουν οι εξασφαλίσεις σε δικαιώματα ή απαιτήσεις, λέγοντας υφιστάμενες ή μελλοντικές απαιτήσεις, αυτές ξέρετε ότι μπορεί να περιλαμβάνουν και δεδουλευμένα, εφάπαξ ασφαλιστικών ταμείων, αποζημιώσεις από εργατικά ατυχήματα, πνευματικά δικαιώματα, όχι βεβαίως των διαφόρων τηλεστάρ, αλλά κάποιων καλλιτεχνών που τα βγάζουν δύσκολα πέρα χωρίς καμιά προστασία του καλλιτεχνικού τους έργου και τόσα άλλα. Και όλα αυτά σε μια περίοδο που τα λαϊκά νοικοκυριά κόβουν και από τις βασικές τους ανάγκες, ακόμα και από τις διατροφικές ανάγκες, το 55% σε έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών απαντάει ότι έχει μειώσει τις αγορές στα τρόφιμα, αναβάλει εργασίες επισκευής και συντήρηση του σπιτιού του αυτοκινήτου, δεν μιλάμε βεβαίως για διακοπές, αναψυχή, όλα αυτά έχουν μετατραπεί σε όνειρο θερινής νυχτός για πάνω από το 71% των ερωτώμενων. Σε αυτή την περίοδο επιδιώκεται λοιπόν τον εξυγχρονισμό και την επιτάχυνση των διαδικασιών του ενεχείρου, γιατί δεν σας φτάνει που έχετε ανάψει πράσινο φως στα κοράκια και στις τράπεζες να βάζουν χέρι στη λαϊκή κατοικία με τους πληστηριασμούς, θέλετε να διευκολύνετε να τους αρπάζουν και ό,τι άλλο έχουν και δεν έχουν στο όνομα της διευκόλυνσης, όπως λέτε, της πιστοληπτικής ικανότητας. Παίρνετε τα μέτρα σας μπροστά στα νέα οικονομικά διέξοδα για να θωρακίσετε το σύστημα και είναι λογικό βεβαίως από τη μεριά σας. Όμως να ξέρετε, κύριοι Υπουργοί, ότι παίρνουν τα μέτρα τους και οι εργαζόμενοι, οι αυτοαποσχολούμενοι, οι μικροί επαγγελματίες, τα λαϊκά στρώματα ευρύτερα, οργανώνουν τη λαϊκή αλληλεγγύη που γίνεται δείκτη προστασίας για τον αδύναμο, για τον καθένα τους που μπορεί να είναι ο επόμενος που θα βρεθεί εκτεθειμένος απέναντι στα κοράκια και στα αρπακτικά. Κυρίως όμως να ξέρετε ότι οργανώνουν τη λαϊκή αντεπίθεση. Όσο δυναμώνει το ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής, όσο ο λαός δυναμώνει τη συμπόρευσή του με το ΚΚΕ και βάζει στο στόχαστρο τον πραγματικό ένοχο, μακριά από τα γνωστά και δοκιμασμένα απατηλά σενάρια των αυταπατών, καμιά προετοιμασία σας δεν θα φανεί αρκετή για να τους σταματήσει. Αυτό σας διαμηνύουμε και βεβαίως καταψηφίζουμε εννοείται το νομοσχέδιο.